Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Magic Nick και πάμε να κάνουμε ένα κόλπο με τη λεγόμενη τράπουλα ESP που είδατε ένα κόλπο εχθές. Και συγκεκριμένα, σήμερα είστε τυχεροί, θα δώσω κάποιες εξηγήσεις, να μάθουμε τι είναι αυτά εδώ. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα 20 φύλλα, τη λεγόμενη ESP Deck, που είναι με κάποια σύμβολα, που αποτελείται από 20 φύλλα. Μπορεί και παραπάνω, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εδώ έχουμε 20 φύλλα. Από τα 20 φύλλα θα ήθελα μπροστά μας να με κάνετε 4 πεντάδες ακολουθώντας την ίδια σειρά. Τι εννοώ, παράδειγμα, άμα βάλουμε ένα σταυρό, ένα στρόγγυλο, βάζουμε ένα τετράγωνο, τα κύματα και ένα αστέρι. Μία πρώτη πεντάδα με διαφορετικά σχήματα. Πάμε να κάνουμε το ίδιο από κάτω. Ο σταυρός, το στρόγγυλο, το τετράγωνο, τα κύματα και ένα αστέρι. Πάμε και εδώ πέρα, ξανά τα ίδια, ο σταυρός, στρόγγυλο, τετράγωνο, τα κύματα και ένα αστέρι, σταυρός, στρόγγυλο, τετράγωνο, κύματα και αστέρι. Όπως το βλέπετε μπροστά σας. 4 ίδιες σειρές και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Μαζεύουμε όλα αυτά εδώ πέρα, όπως το κάνατε, σε όποια σειρά θέλατε εσείς. Και πάμε να κάνουμε ένα μικρό ανακάτεμα, να είμαστε σίγουροι ότι αυτά είναι μπερδεμένα. Κόβετε όπου θέλετε, να μην ξέρουμε πλέον σε ποια σειρά είμαστε. Και από εδώ θα κάνω 2 πακέτα παρόμοια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 φύλλα και άλλα 10 εδώ πέρα. Και θα χρειαστώ συγκεκριμένα 2 φύλους. Ο πρώτος φύλος και ο δεύτερος. Πάμε στον πρώτο φύλο. Πόρχεται μπροστά μου. Έχουμε τον πρώτο φύλλο που το ζητάω να κόψει όπου θέλει αυτός. Ας υποθέσουμε κόβει εδώ πέρα. Και από το κόψιμο που έκανε του ζητάω αν θέλει το πάνω το φύλλο ή το κάτω. Ας υποθέσουμε μου λέει θέλω το πάνω φύλλο που το βάζουμε εδώ πέρα που δεν ξέρουμε ποιο είναι. Θα το δούμε αργότερα. Πάμε στο δεύτερο φύλλο μας που ο δεύτερος φύλλος μας πρέπει να κάνει το αντίθετο από ό,τι έκανε ο πρώτος φύλλος μας. Ο πρώτος φύλλος μας έκοψε και πήρε το πάνω φύλλο. Ο δεύτερος φύλλος μας πρέπει να κάνει το αντίθετο. Κόβω ο δεύτερος φύλλος όπου θέλει και παίρνει το κάτω φύλλο εδώ πέρα. Που δεν έχουμε ιδέα τι είναι. Πάμε στο πρώτο φύλλο μας. Που μας μείναν κάποια φύλλα. Και του ζητάω. Τα φύλλα θέλεις να τα βάλουμε κάτω κλειστά ή ανοιχτά. Όπως θέλει αυτός. Και έχει το δικαίωμα να του ζητήσω ακόμα μια φορά αν θέλει να ξεκινήσω από τα δεξιά προς τα αριστερά ή από τα αριστερά προς τα δεξιά, όπως θέλει ο φίλος μας. Ας υποθέσουμε ο πρώτος φίλος μου λέει Νίκο, εγώ τα θέλω τα φύλλα ανοιχτά. Ανοιχτά. Και από ποια μεριά θες να ξεκινήσω, από εδώ προς τα εδώ ή από εδώ προς τα εκεί. Ας υποθέσουμε θέλει από τα αριστερά προς τα δεξιά, που τα ανοίγουμε εδώ. Αυτό μας ζήτησε, αυτό κάνουμε. Που τα βλέπουμε εδώ πέρα. Από τη στιγμή που έκανε αυτό ο φίλος μας, ο δεύτερος φίλος μας πρέπει να κάνει το αντίθετο. Ανοιχτά φύλλα πρέπει να βάλουμε κλειστά. Ξεκινήσαμε από εδώ, ξεκινάμε από την άλλη μεριά. Εδώ πέρα. Που δεν ξέρουμε πλέον τι γίνεται. Όπως το βλέπετε εδώ μπροστά σας. Και από την αρχή, επιλογή 2 φύλλα, οι φίλοι μας, ένας από πάνω, ένας από κάτω, που τα ανακατέψαμε, τα μπερδέψαμε και όλα εδώ. Και εγώ τώρα πρέπει να μαντέψω. Να είμαι ικανός να μαντέψω ποια φύλλα είναι αυτά. Αν είμαι ικανός, αν είμαι σωστός, πρέπει να πέσανε εδώ πάνω, που τα βάζω εδώ στην άκρη. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα φύλλα. Εδώ πέρα ταιριάζουνε, εδώ πέρα δεν ταιριάζουνε, εδώ πέρα δεν ταιριάζουνε, δεν ταιριάζουνε, ταιριάζουνε, δεν ταιριάζουνε, δεν ταιριάζουνε και δεν ταιριάζουνε. Και εγώ είπα εδώ. Από την αρχή οι δύο φίλοι μας επιλέξαν αυτά τα φύλλα, ένα αστέρι και ένα στρόγγυλο. Το αστέρι με μέσα, πάμε να δούμε το επόμενο, έπεσα με μέσα. Και πάμε για εξηγήσεις πώς να το καταφέρετε κι εσείς. Για να γίνει το κόλπο παίρνουμε 20 χαρτάκια άσπρα,
ή χαρτονάκι, ό,τι θέλετε, άσπρα. Που επάνω μπορείτε να ζωγραφίσετε ό,τι θέλετε εσείς, φίλοι μου. Μπορείτε να βάλετε 5 διαφορετικά χρώματα με ένα μαρκαδόρο σε 20 φύλλα. Μπορείτε να ζωγραφίσετε φρούτα, μπορείτε να ζωγραφίσετε ζώα, μπορείτε να ζωγραφίσετε ό,τι θέλετε. Απάνω σε 20 φύλλα. Αυτή η τράπουλα ESP, τα σύμβολα που σχεδιαστήκαν εδώ πέρα, από ό,τι ενημερώθηκα, από ό,τι διάβασα, έγινε περίπου το 1920, τελευταία χρόνια. Και τα σύμβολα που βάλαν απάνω, τα 5 σύμβολα, δεν γίναν τυχαία, είναι για ψυχολογικούς λόγους. Αυτό θα το αναλύσουμε κάποια άλλη φορά. Και πάμε στην εξήγηση του κόλπου που σας εξήγησα. Παίρνετε 20 χαρτάκια άσπρα ή τράπουλες παλιές, κόβετε ένα α4, το κολλάτε, παίρνετε 5 χρώματα, ζωγραφίζετε ή κάντε ζώα, ό,τι θέλετε κάντε. Λοιπόν. Και φτάνουμε στο θεατή μας και του λέμε ορίστε μία τράπουλα με 20 φύλλα, με 20 φρούτα, με 20 χρώματα διαφορετικά. Με ποια έννοια. Και του λέμε να τα βάλει να μας κάνει 4 πεντάδες με την ίδια σειρά. Παράδειγμα, εμείς μένουμε στην τράπουλα ESP. Βάζει ένα τετράγωνο, ένα σταυρό, ένα στρόγγυλο, τα κύματα και ένα αστέρι. Μας έκανε αυτή τη σειρά παράδειγμα. Εσείς με τα δικά σας χρώματα, τα φρούτα, πρέπει να κάνετε το ίδιο πράγμα. Βάζουμε ένα τετράγωνο, ένα σταυρό, ένα στρόγγυλο, τα κύματα και ένα αστέρι εδώ. Ξαναπάμε ακόμα μία. Με την έννοια, μας βοηθάει ο φίλος μας να τα βάλει στη σειρά να δει ότι όλα ταιριάζουν. Ένα στρόγγυλο, εδώ πέρα, τα κύματα και ένα αστέρι. Εδώ. Τετράγωνο, σταυρός, στρόγγυλο, κύματα και αστέρι. Εμείς είμαστε τώρα με τη τράπουλα ESP που έχουν αυτά τα σύμβολα. Εξήγηση τα σύμβολα, το ξαναείπα, το ξαναλέω, για ψυχολογικούς λόγους. Το 1920 έγινε, θα τα αναλύσουμε κάποια άλλη φορά. Μπορείτε να πάρετε αυτά τα 20 φύλλα, να βάλετε κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, βάλετε χρώματα. Τα ίδια και εδώ, τα ίδια και εδώ, τα ίδια και εδώ. Θέλετε φρούτα, κάντε φρούτα. Ό,τι θέλετε κάντε. Λοιπόν. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Τα μαζεύουμε όλα μαζί, μια και είναι όλα στην ίδια σειρά. Και τα βάζουμε ένα πάνω στο άλλο. Και λέμε τον φίλο μας, τα είδες, τα χρώματα, τα φρούτα, εμείς θα μείνουμε στην εξήγηση εδώ πέρα. Παίρνουμε 3 πρώτα φύλλα, που δεν τα ανακατεύουμε, τα αφήνουμε στην ίδια σειρά. Τα πετάμε κάτω, τα υπόλοιπα από πάνω. Με την έννοια πάμε να μπερδέψουμε λίγο τα φύλλα. Ζητάμε το θεατή μας να κόψει όπου θέλει αυτός. Κόβει. Ας υποθέσουμε εδώ. Τη στιγμή που έκοψε, χωρίζουμε τα φύλλα σε 2 πακέτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και άλλα 10 εδώ. Δύο φίλοι μας, γονείς μας, αγαπημένοι μας, ό,τι θέλουμε. Ζητάμε από τον πρώτο φίλο μας να κόψει όπου θέλει. Κόβει, ας υποθέσουμε εδώ. Με την έννοια του λέμε, έκοψες, δεν ξέρουμε σε ποια σειρά είναι τα χρώματά μας, τα φρούτα μας, τα ζώα μας ή η τράπουλά μας ESP. Και του λέμε, έχει το δικαίωμα να πάρεις το πάνω φύλλο ή το κάτω. Ας υποθέσουμε, ο πρώτος φίλος μας με λέει, εγώ θέλω Νίκο το κάτω. Το παίρνουμε και το βάζουμε κάτω. Τα υπόλοιπα εδώ. Από τη στιγμή που έκανε αυτό ο φίλος μας, ο δεύτερος φίλος μας πρέπει να κάνει το αντίθετο από ό,τι κάνει ο πρώτος. Πήρε το κάτω φύλλο. Δηλαδή, κόβει ο δεύτερος φίλος μας, όπου θέλει, και παίρνει το πάνω φύλλο, που δεν το βλέπουμε κι εμείς, εδώ πέρα. Πάμε στο πρώτο φύλλο μας, που μείναν κάποια υπόλοιπα φύλλα. Και του λέμε, τα υπόλοιπα φύλλα θα τα βάλουμε κάτω. Και έχει το δικαίωμα, όπως θέλει ο φίλος μας, να ξεκινήσω από τα δεξιά προς τα αριστερά ή από τα αριστερά προς τα δεξιά. Όπως θέλει ο φίλος μας θα τα βάλει. Και μπορεί να τα βάλει ανάποδα ή γυριστά, όπως θέλει. Ας υποθέσουμε, μας λέει ο φίλος μας, θέλω να ξεκινήσεις Νίκο από τα δεξιά προς τα αριστερά και τα φύλλα κλειστά. Και ξεκινάμε ό,τι μας πει ο φίλος μας. Εδώ πέρα. Τα βάλαμε εδώ. Ο δεύτερος μας φίλος πρέπει να κάνει το αντίθετο από ό,τι έκανε ο πρώτος. Δηλαδή, από τη στιγμή που είναι κλειστά τα φύλλα, πρέπει να το ανοίξουμε ανοιχτά. Και πώς ξεκινήσαμε, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ξεκινάμε εμείς αντίθετα τώρα. Εδώ πέρα. Που πλέον δεν ξέρουμε
τα σύμβολα σε ποια σχέση είναι, πώς είναι ή τα χρώματά μας ή τα ζώα μας. Λοιπόν, το μόνο που έχουμε να θυμόμαστε, φίλοι μου, πιστέψτε με, είναι να θυμόμαστε το μεσαίο το φύλλο, που είναι το πέμπτο. 1, 2, 3, 4, 5, εδώ. Ή μετρώντας από την άλλη μεριά, 1, 2, 3, 4, 5, εδώ. Αυτά τα δύο είναι αυτά τα σχήματα εδώ, που τα βάζουμε εδώ στην άκρη. Εκείνη τη στιγμή ανοίγουμε όλα τα άλλα φύλλα που βλέπουμε δεν ταιριάζουν. Μερικά μπορεί να ταιριάξουν, δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ ταιριάζουν, παράδειγμα. Εδώ δεν ταιριάζουν, εδώ δεν ταιριάζουν, οι σταυροί δεν ταιριάζουν, εδώ ταιριάζουν και εδώ δεν ταιριάζουν. Απ' την αρχή πήρατε δύο φύλλα εδώ πέρα που τα ανοίγουμε. Έχουμε ένα κύμα και ένα στρόγγυλο. Κύμα και στρόγγυλο. Αυτό ήταν, φίλοι μου. Κολλήστε άσπρα φύλλα, ζωγραφίστε, κάντε χρώματα, κάντε ό,τι θέλετε και σας εύχομαι μια καλή διασκέδαση. Και εξήγηση για την σπίτι τράπουλα, τα σύμβολα που γίνανε, δεν είναι τυχαία, θα το κάνουμε κάποια άλλη φορά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.